φραχτίδα αισιοδοξίας για μια κοινά αποδεκτή λύση στο Σκοπιανό. Αγκάθιτο ονοματολογικό, ανυπέρβλητο εμπόδιο, τα αλυτρωτικά στοιχεία που παραμένουν στο τραπέζι από την πλευρά των Σκοπίων. Κλειστά κρατούν τα χαρτιά τους οι δύο πλευρές την Παρασκευή η κρίσιμη συνάντηση Τσίπρα-Ζάεφ. Γέφυρες συνεργασίας μεταξύ της έρευνας, της αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικότητας. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Περιφέρεια και Επιμελητήριο Ηρακλείου ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την αξιοποίηση της καινοτομίας στην πραγματική οικονομία. Σε θρίλερ εξελίσσονται δύο υποθέσεις εξαφάνισης γυναικών στο Ρέθυμνο. Συναγερμός στην τοπική Ελλάς, το χρονικό και οι έρευνες. Οι τελικές προτάσεις για την ανάπλαση του Πάρκου Γεωργιάδη, παρεμβάσεις που στοχεύουν στην προστασία της φυσιογνωμίας του μοναδικού πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο του Ηρακλείου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το ονοματολογικό και τα αλυτρωτικά στοιχεία που παραμένουν στο τραπέζι από την πλευρά των Σκοπίων αποτελούν τα ανυπέρβλητα εμπόδια για μια κοινά αποδεκτή λύση στο Μακεδονικό. Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να ανανέωσε το ραντεβού του με τον Σκοπιανό ομόλογο του Ζόραν Ζάεφ την Παρασκευή στη Σόφια. Ωστόσο, ο πήχης των προσδοκιών για μια συνολική συμφωνία έργα όμνες, όπως απαιτεί η Αθήνα, παραμένει χαμηλά. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως Αθήνα και Σκόπια επεξεργάζονται έναν οδικό χάρτη που προβλέπει την υπογραφή διμερού συμφωνίας με το όνομα Γκόρνα Μακεδόνια και με γραπτή δέσμευση από τη γείτονα χώρα ότι η διμερής συμφωνία θα κατοχυρωθεί και συνταγματικά. Μετά από μαραθώνιο διαβουλεύσεων μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, η διαπραγμάτευση για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων περνά πλέον σε επίπεδο κορυφής. Ο Έλληνας Υπουργός και ο Σκοπιανός ομολογός του συναντώνται στη Σόφια της Βουλγαρίας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Αλέξης Τσίπρας και Ζόραν Ζάεφ θα έχουν επίσημη συνάντηση το πρωί της Παρασκευής. Οι δύο πλευρές κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους σχετικά με την πορεία της διαπραγμάτευσης, ωστόσο εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας. Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι από αυτή τη συνάντηση δεν πρέπει να αναμένονται οριστικές αποφάσεις, εν τούτης θα καταγραφούν όλες οι εξελίξεις και θα επιβεβαιωθούν οι καλές προθέσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε και ενημέρωσε τον κυβερνητικό εταίρο Πάνο Καμένο στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση που θα έχει με τον Ζόραν Ζάεφ. Υπήρξε συζήτηση για όλες τις πολιτικές εξελίξεις, μεταξύ των οποίων συζητήθηκε και το ζήτημα των διαπραγματεύσεων για το ονοματολογικό. Η Αθήνα επιμένει στην γραμμή για συνθέτει ονομασία που θα ισχύει εναντί όλων, πράγμα που εξ ορισμού προϋποθέτει συνταγματική αναθεώρηση. Απαράβατη προϋπόθεση και θεμελιώδης εγγύηση για οριστική λύση στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων είναι η αλλαγή του συνταγματός τους. Αλλαγή που όχι απλά θα προβλέπεται, αλλά θα έχει γίνει πράξη πριν από την κύρωση οποιασδήποτε συμφωνίας. Η γειτονική χώρα φέρεται να ζητά συμφωνία τώρα και ολοκλήρωση σταδιακή μέσα σε 2 χρόνια. Αδειάζει κλεψίδρα για τις νέες αντικειμενικές αξίες στα ακίνητα. Κυβέρνηση και θεσμοί συμφώνησαν ότι μέχρι τις 14 του Ιούνιου θα πρέπει να έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση που θα αλλάζει τις τιμές σε συνολικά 10.000 ζώνες στην ελληνική επικράτεια. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Κώστας Ιλγάρδος. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλά, δεν αλλάζει μόνο στις αντικειμενικές οι κλεψίδρες. Σωστά το είπες εσύ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι από εδώ και πέρα και σχεδόν κάθε βράδυ θα παρουσιάζουμε, κυρίες και κύριοι, και ένα κεφάλαιο, στο οποίο, όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο Σωτήρης, αδειάζει και εκεί η κλεψίδρα. Και αυτό διότι η ατζέντα είναι πάρα πολύ μεγάλη, τα προϋποθετούμενα είναι πάρα πολλά, οι εκκρεμότητες είναι πάρα πολλές και βεβαίως ο δρόμος, τον οποίο πρέπει να καλύψει, τρέχοντας μάλιστα, πρέπει να πούμε, η Αθήνα, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, είναι πολύ μακρύς, μέχρι τον Αύγουστο. Πάμε να δούμε τι ακριβώς ισχύει απόψε για το θέμα των νέων αντικειμενικών αξιών, όπου νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μέχρι την ίδια λοιπόν ημερομηνία θα πρέπει να έχει κριθεί και η τύχη του ένφια, που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος πάνω από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Ένα θέμα που μας αφορά όλους. Οι αυξομοιώσεις που θα γίνουν στις τιμές ζώνης θα καθορίσουν εάν χρειαστεί να γίνουν παρεμβάσεις στους συντελεστές του ένφια, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ετήσιος εισπρακτικός στόχος των 2,65 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό εξακολουθεί και παραμένει πάρα πολύ ψηλά. Στις αρχές Ιουνίου, το Υπουργείο Οικονομικών σκέφτεται να τρέξει μια δοκιμαστική εκαθάριση του ένφια για το 2018 με τις νέες τιμές, η οποία θα δείξει εάν χρειάζονται αλλαγές στο φόρο και πόσο και πού και πώς.
Γέφυρες συνεργασίας μεταξύ της έρευνας, της αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικότητας επιχειρούν να διαμορφώσουν Πανεπιστήμιο Κρήτης, Περιφέρεια και Επιμελητήριο Ηρακλείου. Στόχος είναι η αξιοποίηση της καινοτομίας στην πραγματική οικονομία και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τίτλο «Πανεπιστήμιο Καινοτομία Επιχειρηματικότητα», κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύθηκε η στρατηγική συνεργασίας και οι προοπτικές ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις. Το Πανεπιστήμιο, είμαστε από εκείνους που πιστεύει ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι άμυρο ευθυνών. Το Πανεπιστήμιο παίζει ρόλο, έχει ευθύνη, είναι μέσα στην κοινωνία και θα είναι όλο και πιο πολύ. Και έτσι σε μια συζήτηση και συνεργασίες που είχαμε με την Περιφέρεια και με το Επιμελητήριο, το οποίο και σήμερα το ευχαριστούμε γιατί μας φιλοξενεί, είχαμε αυτή την συνέργεια, η οποία πιστεύουμε ότι δεν θα μείνει απλώς σε ένα θεωρητικό επίπεδο, σε επίπεδο μιας ημερίδας, αλλά θα προχωρήσει σε συνεργασίες. Μέσα από την διαδικασία του διαλόγου, που την ονομάσαμε επιχειρηματική ανακάλυψη, στα πλαίσια της περιφερειακής στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης, η Περιφέρεια Κρήτης έχει οριοθετήσει 4 ενδιαφέροντες τομείς αξιοποίησης. Και αυτοί είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, το περιβάλλον, ο ιστορικός με τον πολιτιστικό τομέα μαζί και η οικονομία της γνώσης. Σε αυτούς τους 4 τομείς σύντομα θα ανοίξουν προγράμματα υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών. Καταρχάς πρέπει να υπάρξει μία σύνδεση και των τριών αυτών χώρων, να δούμε τι επιτεύγματα έχει επιτύχει μέχρι σήμερα. Παράδειγμα το Πανεπιστήμιο, τι προσπάθειες, τι προγράμματα έχει η Περιφέρεια, τι προσπάθειες κάνει το Επιμελητήριο, όλα αυτά να τα βάλουμε κάτω, να τα κάνουμε γνωστά στην κοινωνία, στους ενδιαφερόμενους, κυρίως σε νέους επιχειρηματίες ή μεταπτυχιακούς ή φοιτητές, οι οποίοι πρόκειται να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, ή αν ακόμα, αν όχι με την επιχείρηση, αν θέλετε, με απασχόληση σε κάποια από τις επιχειρήσεις της Κρήτης. Αυτά λοιπόν πρέπει να επικοινωνηθούν και να υπάρξει όσο το καλό μια καλύτερη σύνδεση όλων αυτών των φορέων για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στο εξωτερικό δελτίο, στο βωμό της γεωπολιτικής κακέρας, στη Μέση Ανατολή δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το μακελιό της Δευτέρας στη λωρίδα της Γάζας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ ρίχνουν την ευθύνη στη Χαμάς, ενώ η Ευρώπη επικρίνει την ομή βία από την Ισραηλινή πλευρά. Διχασμένο εμφανίζεται το Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ την Πέμπτη συνεδριάζει ο Αραβικός Σύνδεσμος. Πέρα από τις διεθνείς αντιδράσεις, το μακελιό ήρθε να επιβεβαιώσει πως ο Ντόναλντ Τραμπ, με την απόφασή του να μεταφέρει την Αμερικανική πρεσβεία από το Τελαβίβ στην Ιερουσαλήμ, άνοιξε έναν νέο κύκλο αίματος στην περιοχή. Καζάνι που βράζει είναι τα Παλαιστινιακά εδάφη μετά το μακελιό της Δευτέρας στη Γάζα. Οι Παλαιστίνοι κηδέψαν τους νεκρούς τους μετά την πιο αιματηρή μέρα στη λωρίδα της Γάζας. Ανάμεσα στα 60 θύματα και ένα μωράκι 8 μηνών, η μικρή Λέιλα πέθανε από την εισπνοή αναθυμιάσεων από τα δακρυγόνα που πέταξαν οι Ισραηλινές δυνάμεις εναντίον Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που στήχησαν τη ζωή σε 60 Παλαιστινίους. Έψαχνα να βρω την κόρη μου και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πήγα στο νοσοκομείο, αλλά ήξερα ότι ήταν νεκρή. Δεν έδειξαν έλεος απέναντι σε ένα κορίτσι, τις έριξαν χημικά, την σκότωσαν με τα δακρυγόνα. Δεν δείχνουν έλεος τα παιδιά ή σε οποιονδήποτε άλλον. Ήταν ένοχοι για να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο. Τη Δευτέρα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν σχεδόν 60 ανθρώπους κοντά στα σύνορα του θύλακα με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων εναντίον των εγγενείων της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ιερουσαλήμ. Λόγω διαφωνιών, χωρίς αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο για ακόμα μία φορά εμφανίστηκε διχασμένο. Η Άγκυρα ζήτησε εξάλλου επίγουσα σύγκληση την Παρασκευή του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης. Τις τελευταίες ημέρες, οι τρομοκράτες της Χαμάς, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, έχουν προκαλέσει επιθέσεις κατά των Ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας και υποδομών.
Η κοινή απειλή σε όλα αυτά είναι η αποσταθεροποιητική συμπεριφορά του Ιρανικού καθεστώτος, που επιμένει στην προώθηση της βίας σε όλη τη Μέση Ανατολή, ενώ στερεί τον λαό του από βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άγκυρα και το Τελ Αβίβ για την αιματοχυσία στη Λωρίδα της Γάζας, όταν η Ερντογάν επιτέθηκε στο Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας ότι ασκεί κρατική τρομοκρατία και ότι πρόκειται για κατοχική δύναμη. Σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας πραγματοποιούνται οι κηδείες όσων σκοτώθηκαν στις βίαιες συγκρούσεις που σημειώθηκαν με τον Ισραηλινό στρατό κατά μήκος των συνόρων του θύλακα με το Ισραήλ, μέρα των εγγενείων της νέας Αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ. Ο Ισραηλινός στρατός, που αμφισβητεί τον ειρηνικό χαρακτήρα των κινητοποιήσεων, κατηγορεί τη Χαμάς ότι εκμεταλλεύεται το κίνημα διαμαρτυρίας για να τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά μήκος του φράκτη ασφαλείας και ότι στέλνει ενόπλους άνδρες να μπερδευτούν με το πλήθος των διαδηλωτών. שחמאס תכנן לחצות הגדר, להיכנס, לפגוע בחיילים, עד כדי לחטוף חיילים ולבצע בהם פגיעה בשטח מדינת ישראל. Το Ισραήλ φοβάται ότι οι Παλαιστίνοι θα καταφέρουν να περάσουν τα σύνορα και να διεισδύσουν στο έδαφος του, όπου μπορούν να απειλήσουν πολίτες. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα για τις εξελίξεις, τους πολιτικούς σχετισμούς και την επόμενη μέρα στη Λωρίδα της Γάζας και τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Θα μιλήσουμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Λάβδα. Κύριε Λάβδα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από την Κρήτη. Καλησπέρα από Αθήνα. Πώς ξημερώνει η επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή, στη σκιά του Μακεϊού, στη Λωρίδα της Γάζας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η απόφαση της κυβέρνησης του Τραμπ στις ΗΠΑ είναι μια απόφαση που είχε επαναγγελθεί. Τι κάνει? Επιταχύνει τις εξελίξεις, συμπυκνώνει τον χρόνο. Και αυτή η επιτάχυνση των εξελίξεων σημαίνει πως στις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα έχουμε πιθανώς πιο σημαντικές εξελίξεις και αναφορικά με το στάτους της Ιερουσαλήμ ως πόλης και πρωτεύουσας, αυτή είναι η ευχή των Ισραηλινών, και από την άλλη μεριά στις ισορροπίες της περιοχής. Το άλλο άμεσο που μπορεί κανείς να δει είναι ότι θα γίνει πιο δύσκολη η σημασία και ο ρόλος των ΗΠΑ ως μεσολαβητή στην ειρηνευτική διαδικασία. Γιατί βεβαίως θα φαίνεται στην ειρηνευτική διαδικασία ότι οι ΗΠΑ έχουν πάρει μια ακόμα σαφέστερη θέση υπέρ του Ισραήλ. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά βεβαίως είναι, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, ότι η Χαμάς έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές ανθρώπινες ζωές ως καύσιμο ύλη για να πετύχει στόχους και πολιτικούς και επικοινωνιακούς. Οπότε, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ που δείξατε, πρέπει κανείς να είναι σαφής ότι αφενός υπάρχουν ευθύνες στον Ισραηλινό στρατό, ο οποίος αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί μια πολιτική που λέει, αυτές τουλάχιστον είναι οι επίσημες Ισραηλινές θέσεις, ότι πυροβολούνται αυτοί που είναι κοντύτερα από 100 μέτρα από το όριο το οποίο έχει τεθεί ως όριο ασφαλείας. Και είναι μια πολιτική την οποία έχουν, ας το πούμε έτσι, προσπαθήσει να προσβάλλουν και οι Ισραηλινοί πολίτες στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Περιμένουμε την απόφαση από εκεί. Υπάρχει λοιπόν ευθύνη στον Ισραηλινό στρατό, γιατί ενδεχομένως υπεραντιδρά, χρησιμοποιώντας όχι μόνο πλαστικές σφαίρες όπως όφιλε, αλλά και πραγματικά πειρά. Απ' την άλλη μεριά, ξαναλέω, η Χαμάς δεν είναι φιλανθρωπική οργάνωση. Είναι μια οργάνωση η οποία επανειλημμένα έχει χρησιμοποιήσει ανθρώπινες ζωές για να πετύχει τους στόχους της και επικοινωνιακά. Αυτό έκανε και τώρα. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να θυμόμαστε, για να είμαστε αντικειμενικοί, ότι πρόκειται πολύ συχνά και για την άμυνα ενός κράτους του Ισραήλ, το οποίο έχει δει στο παρελθόν πολίτες, άνδρες και γυναίκες, δυστυχώς και παιδιά, να ζώζονται εκρηκτικά και να δημιουργούν πέρα από τον εαυτό τους καταστροφή στο περιβάλλον τους. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ακριβώς για να δούμε πού είναι η ευθύνη. Και δυστυχώς. Πάντως στην προκειμένη περίπτωση. Δυστυχώς, να ολοκληρώσω παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Η ευθύνη είναι παντού. Δεν είναι μόνο στον Ισραηλινό στρατό, ο οποίος πρέπει να ακολουθήσει μια πιο προσεκτική πολιτική. Είναι και στη Χαμάς. Πάντως στην συγκεκριμένη περίπτωση, στο Μακεγιό της Δευτέρας, επειδή υπάρχουν νεκρά ανήλικα παιδιά και ένα βρέφος, κανένα από αυτά δεν ήταν ζωσμένο με εκρηκτικά. Έτσι δεν αυτό είναι, κύριε καθηγητά? Είναι αυτονόητο, αλλά πρέπει να προσπαθούμε, πέρα από τον εντυπωσιασμό, να βλέπουμε και την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, λοιπόν, ξαναλέω, πέρα από το αυτονόητο που είπατε, είναι ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει μια πολιτική η οποία είναι υπερβολική, αλλά βασίζεται σε κάποια δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι δυστυχώς η Χαμάς δεν πολεμάει μόνο με ενόπλους που φορούν στολές, πολεμάει και με πολίτες. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα έπρεπε να έχει επιταχυνθεί στο κράτος δικαίου του Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ είναι κράτος δικαίου, αν υπάρχει μια αμφιβολία, που είναι η προσβολή αυτής της πολιτικής που έχει γίνει από Ισραηλινούς πολίτες στο νότο δικαστήριο. Το οποίο πιστεύω και ελπίζω ότι θα αποφασίσει, γιατί είναι κράτος δικαίου, ότι είναι απαράδεκτο, εάν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον Ισραηλινό στρατιώτη, και στις περισσότερες περιπτώσεις από αυτές δεν υπήρχε άμεσος, να χρησιμοποιούν πραγματικά πυρά. Ξαναλέω όμως ότι δυστυχώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι μια κατάσταση στην οποία το άσπρο μαύρο το οποίο ακούμε επί δεκαετίες δεν έχει οδηγήσει πουθενά.
και πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια συνύπαρξης των δύο κρατών. Αυτή είναι τελικώς, αν θέλετε, η μελλοντική ελπίδα για την περιοχή και για την ειρήνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναθεωρώντας τη μέχρι πρότινος αμερικανική εξωτερική πολιτική και με σαφή δείγματα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αδιαφορίας για τις ενστάσεις των Ευρωπαίων συμμάχων του κατά τα άλλα και τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας, αποσύρεται από τη Συμφωνία για τα Πυρηνικά του Ιράν και χωρίς ουσιαστικές εξηγήσεις μεταφέρει την Αμερικανική Πρεσβεία από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. Υπάρχει ερμηνεία για αυτές τις κινήσεις του Λευκού Οίκου? Πολύ καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι δύο πράγματα ταυτόχρονα και είναι πολύ καλό να τα δούμε μαζί. Αφενός, ο Τραμπ αυτά τα πράγματα τα είχε πει και στην προεκλογική εκστρατεία. Δεν υπάρχει αμφιβολία να το θυμηθούμε αυτό. Βεβαίως, τότε πρώτον δεν ήξερε ότι θα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ και δεύτερον, ενδεχομένως δεν ήξερε πολύ καλά γιατί μιλάει. Τώρα, όπως η κατάσταση έχει διαμορφωθεί με τον Μπόλτον ως νέο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον νέο Υπουργό Εξωτερικών κτλ., αλλά ευτυχώς με τον Μάτις πάντα Υπουργό Αμήνης, νομίζω ότι έχουμε μια στρατηγική σε δύο πλάνα. Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Κορέα, έχουμε την πεποίθηση ότι αν δοθούν οικονομικές εγγυήσεις, οικονομικά κίνητρα και μεσολαβήσει και η Κίνα, μπορεί να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά το Ιράν, νομίζω και φοβάμαι ότι είχε επικρατήσει άποψη, που δεν είναι καινούργια όμως, έτσι είναι παλιά, ότι πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος. Εκεί δηλαδή η Αμερικανική πολιτική τίνει να γυρνάει πίσω σε παλιότερες, ας το πούμε έτσι, πολιτικές της εποχής Bush, ότι με μερικά καθεστώτα δεν μιλάς, τα ανατρέπεις. Φοβάμαι ότι προς τα εκεί πηγαίνουμε και η πρόκληση για την Ευρώπη είναι μεγάλη τώρα να προσπαθήσει να κρατήσει ανοιχτό το διάβολο επικοινωνίας με την Τεχεράνη, γιατί η Τεχεράνη είναι μια πρωτεύουσα στην οποία υπάρχουν και μεταρρυθμιστικές δυνάμεις, δεν είναι Βόρεια Κορέα και συνεπώς δεν είναι Πιονγκιάνγκ. Και συνεπώς ελπίζω ότι η Ευρώπη θα μπορέσει, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κρατήσει ανοιχτή αυτή τη διαδικασία με την Τεχεράνη, ώστε και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μεγάλες όπως είναι η Airbus, όπως είναι η Total, όπως είναι η Siemens από τη Γερμανία, να κρατήσουν τα συμβόλαια τα οποία έχουν πετύχει με το Ιράν και κυρίως το Ιράν να μπορέσει να μπει σε μια κάπως πιο μεταρρυθμιστική ήπια πορεία. Δυστυχώς, για να απαντήσω συνολικά στην ερώτησή σας για τη Μέση Ανατολή, η δυναμική της σύγκρουσης, η μεγάλη, η βαθύτερη, η δομική, που είναι η σχέση Σαουδικής Αραβίας με το Ιράν, γίνεται χειρότερη. Η σύγκρουση δηλαδή Σαουδικής Αραβίας-Ιράν, που είναι η βασική, η δομική σύγκρουση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Μέση Ανατολή, δεν γίνεται ηπιότερη, γίνεται σκληρότερη. Η διαφορά η βασική είναι ότι η Σαουδική Αραβία με τον διάδοχο δείχνει κάποιες μικρές μεταρρυθμιστικές τάσεις. Για πρώτη φορά αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει ως ανεξάρτητο κράτος, ο διάδοχος μόλις πριν από 1,5 περίπου 2 μήνες. Και άρα έχουμε μια μεγαλύτερη, ας το πούμε έτσι, συγκρότηση με τόπου, στο οποίο μετέχει πια και η Σαουδική Αραβία. Το δυστύχημα εκεί είναι ότι ο Τραμπ αποφάσισε να ακολουθήσει την πολιτική την οποία είχε προαναγγείλει και να ακολουθήσει τη λογική που λέει, γιατί αυτή είναι η λογική, νομίζω και φοβάμαι, ότι μπορεί μόνο να το αλλάξει αυτό το καθεστώς, δεν μπορεί να μιλήσει μαζί του. Αυτό είναι επικίνδυνο. Και ελπίζω ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να βρει έναν τρόπο να συνεχίσει την προσέγγιση στην Τεχεράνη, ελπίζοντας σε τι, την ενίσχυση των μεταρρυθμιστικών στοιχείων στο Ιράν. Γιατί υπάρχουν τέτοια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Στο ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή προκαλεί περαιτέρω ανησυχία αυτό το πανισλαμικό κάλεσμα από τον Ταγί Περντογάν? Κοιτάξτε, οι σχέσεις του καθεστώτος Ερντογάν με τη Χαμάς είναι πολύ γνωστές. Δεν κομίζω γλάφκαν εις Αθήνας ή στο Ηράκλειο, εν πάση περιπτώσει. Απλά τη θυμίζω ότι η Χαμάς είχε και έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση με την κυβέρνηση Ερντογάν. Ο Ερντογάν προσπαθεί να παίξει το Ισλαμικό χαρτί ενώπιον των εκλογών της 24ης Ιουνίου. Με συγχωρείτε, θα το παίξει μέχρι τέλους. Νομίζω ότι αυτό θα του δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα εάν τελικά εκλεγεί είτε στις 24 Ιουνίου είτε στις 8 Ιουλίου, χρειαστεί δεύτερος γύρος μετά από δύο εβδομάδες για το πώς θα διαχειριστεί τη νέα εξουσία. Αλλά μέχρι τις εκλογές θα παίξει και αυτό το χαρτί. Το πρόβλημα με τον Ερντογάν είναι ότι παίζει όλα τα χαρτιά μαζί, έχει αφήσει ένα χαοτικό πεδίο στην τουρκική εξωτερική πολιτική και παράλληλα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει μια οικονομική κρίση η οποία έρχεται. Όποιος είναι ο νέος πρόεδρος, είτε είναι όπως όλα δείχνουν Ερντογάν, είτε είναι η κυρία Ξενέρ, είτε πράγμα πολύ απίθανο ο κ. Σιντζέ, θα έχει να αντιμετωπίσει μια τουρκική οικονομία η οποία καταραίει και η οποία θα χρειαστεί ίσως και τη βοήθεια του IMF. Οπότε ο Ερντογάν κάνει διάφορες κινήσεις εντυπωσιασμού προεκλογικά. Όποιος είναι πρόεδρος όμως μεταεκλογικά, θα πρέπει να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση και φοβάμαι ότι ή νομίζω, να μην πω και ελπίζω, ότι το τελευταίο που θα τον απασχολεί, θα την απασχολεί αν είναι η κυρία Ξενέρ, θα είναι το ζήτημα της γεωπολιτικής στην περιοχή. Κλείνοντας, κύριε Λάβδα, ένα ερώτημα για τις εξελίξεις στο Σκοπιανό και πώς επηρεάζουν την κεντρική πολιτική σκηνή. Υπόθεση εργασίας. Εάν η συνάντηση Τσίπρα-Ζάεφ στη Σόφια βγάλει λευκό καπνό, τότε
το εγχώριο πολιτικό σύστημα θα κληθεί να πάρει αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την επόμενη μέρα. Το ερώτημα είναι αν το Σκοπιανό μπορεί να οδηγήσει σε αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη της Ελλάδας. Πολύ καλό ερώτημα. Δύο γρήγορες παρατηρήσεις. Πρώτον, εάν το Σκοπιανό κλείσει εντός εισαγωγικών τεμαχιζόμενο σε διάφορα κομμάτια και το συνταγματικό αναβληθεί, αυτό κατά τη δική μου άποψη. Όπως είναι και το πιο πιθανό από ό,τι φαίνεται. Βεβαίως, σωστά. Αυτό κατά την άποψή μου δεν αποτελεί λύση. Δεν αποτελεί λύση όχι γιατί έχω καμία έτσι, μεγάλη εμπιστοσύνη στις συνταγματικές αναθεωρήσεις, κάθε άλλο στην πραγματικότητα, αλλά διότι θέλουμε να γίνει συνταγματική αναθεώρηση και θέλουμε να γίνει άμεσα κατά το δυνατόν. Γιατί για να αποκτήσουν την ιδιοκτησία του προγράμματος του νέου, δηλαδή του νέου προφίλ, του νέου project της νέας δημοκρατίας αυτής. Και οι δρόντες οι οποίοι θα ψηφίσουν για τη συνταγματική αλλαγή. Με άλλα λόγια, θέλουμε να δεσμεύσουμε πολιτικά και προς τα έξω τους δρόντες. Εάν το πάμε κομματιαστά, κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι η κατάσταση σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Εάν λοιπόν το πάμε κομματιαστά, όπως σωστά είπατε, αυτό δείχνει να είναι τελικά η εντός εισαγωγικών λύση, τότε η άποψή μου είναι ότι δεν έχει καμία λογική το να στηρίξει η αντιπολίτευση μια τέτοιου είδους λύση, η οποία θα είναι λύση εντός εισαγωγικών. Θυμίζω πως μια τέτοια λύση θα μπορούσε να έχει δοθεί και από άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν. Δεν κομίζει γλάφκαν εδώ αυτή η κυβέρνηση και πάλι. Έτσι, δεν είναι μια λύση η οποία ξαφνικά βρίσκουμε ότι είναι ιδανική γιατί άλλαξαν όλα. Είναι μια λύση που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να την είχαμε πετύχουμε στο παρελθόν. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει λογική σε μια αντιπολίτευση η οποία θα στηρίξει τέτοια λύση. Ενδεχομένως θα πρετανέψουν άλλες σκέψεις. Αλλά είναι μια λύση η οποία όχι μόνο πολιτικά δεν έχει νόημα για την αντιπολίτευση να την στηρίξει. Εθνικά, και αυτό μετράει, έχει κινδύνους. Είναι η κίνδυνη αυτή, ας το πούμε έτσι, τόσο τεράστια ώστε να ανησυχούμε? Όχι, γιατί πρόκειται για το μικρό κράτος που όλοι ξέρουμε ότι είναι. Αλλά αυτό που μας απασχολεί είναι κατά πόσον η τουρκική λογική της περικύκλωσης της Ελλάδας, να το πω έτσι, μέσω επίδρασης στην Αλβανία, μέσω επιρροών στη Φύρομ, μέσω διατήρησης μιας αρκετά καλής σχέσης με τη Βουλγαρία, θα μπορέσει να μας δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον. Και εκεί ο κ. Κοτζιάς έχει δίκιο. Μας συμφέρει να κλείσουμε το Σκοπιανό, αλλά το ερώτημα είναι πώς θα το κλείσουμε. Και ο τεμαχισμός, κατά την άποψή μου, δεν αποτελεί λύση. Άρα νομίζω ναι, θα έχουμε εξελίξεις. Μάλιστα. Κύριε Λάβδα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, σε θρίλερ εξελίσσονται δύο υποθέσεις εξαφάνισης γυναικών στο Ρέθυμνο. Για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ θα μας ενημερώσει η Μαρία Μπινιχάκη. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Στο κόκκινο βρίσκεται η αγωνία για την εξαφάνιση δύο γυναικών στο Ρέθυμνο. Η 37χρονη Ντέση Ηλίεβα δεν έχει δώσει ακόμα κανένα ίχνο ζωής, με τις έρευνες των αρχών να παραμένουν άκαρπες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 37χρονη είχε πει σε μία φίλη της και τη μητέρα της λίγο πριν εξαφανιστεί ότι θα πήγαινε με το σύντροφό της για φαγητό σε ταβέρνα που βρίσκεται σε ένα δάσος. Από τότε όμως η 37χρονη με καταγωγή από τη Βουλγαρία είναι άφαντη. Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρίες, το ζευγάρι κατευθυνόταν με το αυτοκίνητο του συντρόφου της, ο οποίος πριν λίγες ημέρες εντοπίστηκε νεκρός, προς τις παραλίες της περιοχής νότια του χωριού Κέραμε το μεσημέρι της 4ης 2 Μαΐου. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ακόμη μία υπόθεση εξαφάνισης απασχολεί τις αρχές και αφορά σε άλλη μία νέα γυναίκα από τη Βουλγαρία, την 38χρονη Αντωνίνα Ζόεβα. Τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή 11 Μαΐου από το Χουμέρι Ρεθύμνου. Ο Σύρος σύντροφός της δήλωσε την εξαφάνισή της τη Δευτέρα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Η 38χρονη μητέρα ενός κοριτσιού, σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνη την ημέρα είχε κανονίσει να πάει για μπάνιο στη θάλασσα μαζί με δύο φίλες της. Η Ζόεβα όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ. Η επιβολή φόρου 2% σε κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και ηλεκτρονικούς υπολογιστές άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Η τροπολογία ψηφίστηκε από τη Βουλή και ο Κώστας Ιλγάρδος θα μας πει τι ακριβώς προβλέπει. Κώστα. Λοιπόν, η είδηση είναι ο φόρος. Υπάρχει όμως και το παραπολιτικό. Το παραπολιτικό λέει ότι ενώ ψηφίστηκε από τον κύριο Παπά, επί της ουσίας ο κύριος Παπάς σήμερα βγήκε και έκανε μια δήλωση όπου ήθελε να το μαζέψει, να το αλλάξει. Δηλαδή, βλέπουμε για μια ακόμα φορά μια πρωτοβουλία κυβερνητική, η οποία αφού δουν και μετρήσουν τις αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν, συνήθως μετά το μαζεύουν. Το έχουμε δει και με άλλα πράγματα. Ο κύριος Τσιρώνης με το θέμα των κατοικιδίων και των αδέσποτων και ένα σωρό άλλα ζητήματα που το έχουμε ξαναδεί. Ας μείνουμε τώρα στην είδηση. Η κυβέρνηση αποφάσισε να φορολογήσει 2% τα smartphones, τα έξυπνα δηλαδή κινητά, αυτά τα οποία έχουμε οι περισσότεροι από εμάς, τα tablets, τα οποία τα χρησιμοποιούν από τα παιδιά στο γυμνάσιο και στο λύκειο
ενίοτε και σε μικρότερες ηλικίες και βεβαίως οι φοιτητές, αλλά και οι επαγγελματίες πλέον, όλοι οι επαγγελματίες, από τον γιατρό μέχρι τον υδραυλικό. Έτσι. Και βεβαίως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι, προσέξτε, όχι μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Εδώ το ζήτημα είναι ότι αναφερόμαστε στις startups. Είδα την πολύ ωραία πρωτοβουλία που έλαβε σήμερα το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια. Αλλά μια καινούργια επιχείρηση, Σωτήρη, για να ξεκινήσει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει μέσα στα γραφεία της είναι οι υπολογιστές. Ερχόμαστε λοιπόν να φορολογήσουμε ποιους, αυτούς που ξεκινάνε, αυτούς που θα επιστρέψουν από το εξωτερικό για να τους καλέσουμε εδώ και να τους πούμε ελάτε πίσω, η Ελλάδα σας θέλει κλπ. Και θα πάει να ανοίξει ένα γραφείο, θα του βάλεις φόρο 2% στο τάμπλετ, στο smartphone και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Διότι εντάξει, οι παλιές επιχειρήσεις δεν έχουν θέμα, θα τα πληρώσουν, δεν είναι τίποτα το 2%, δηλαδή δεν είναι να πεις ότι είναι κάτι τρελό και υπερβολικό, αλλά γιατί είναι το ερώτημα. Πάμε να δούμε τι προβλέπετε σε αυτή την περίπτωση. Η ρύθμιση λοιπόν που ψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής δεν εισάγει νέο τέλος στις ψηφιακές συσκευές, αλλά τροποποιεί το ύψος της επιβάρυνσης. Το ψηφιακό τέλος εισήχθηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2017, πέρυσι δηλαδή, με κυβερνητική τροπολογία, που είχε και πάλι τότε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και βεβαίως πολλές συζητήσεις. 2% επί της αξίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και smartphones, 4% σε φωτοτυπικές συσκευές, σαρωτές, εκτυπωτές και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες. Επίσης προβλέπεται στην ίδια περίπτωση. 6% σε αποθηκευτικά μέσα άνω των 4 GB σε συσκευές εγγραφής ήχου και μαγνητικές ταινίες ή άλλους υλικούς φορείς πρόσφορους για αναπαραγωγής ήχου και εικόνας. Σημαντικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην προστασία της φυσιογνωμίας του Πάρκου Γεωργιάδη στο κέντρο του Ηρακλείου, κατέθεσε η Επιστημονική Επιτροπή στη Λότζια. Σημείο αναφοράς είναι η διατήρηση του δασογενούς χαρακτήρα του πάρκου, ενώ σε ό,τι αφορά ζητήματα συμβατότητας χρήσεων, εκφράζεται η ανάγκη θέσπισης κανονισμού λειτουργίας. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει η Φέη Σφακιωτάκη, εικόνα και ήχος στο Πάρκο Γεωργιάδη. Μαζί της είναι η Μαρία Κοζηράκη, συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και δασολόγος. Καλησπέρα σας, Φέη. Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Η βιοκλιματική αναβάθμιση του Πάρκου Γεωργιάδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις από μερίδα πολιτών υπό το φόβο ότι μία αναβάθμιση θα άλλαζε τον χαρακτήρα του πάρκου και θα περιόριζε το πράσινο σε έναν από τους λίγους πνεύμονες του κέντρου της πόλης, που χρονολογείται μάλιστα από το 1958. Συστάθηκε λοιπόν μία επιστημονική επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει τις 22 προτάσεις που κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση της διαχειριστικής μελέτης του πάρκου. Σε αυτή την επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κρήτης, του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, μέλη της οργάνωσης Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου, καθώς και στελέχη του Δήμου Ηρακλείου. Η μελέτη αυτή λοιπόν ολοκληρώθηκε. Επικεφαλής της ήταν η κυρία Κοζηράκη, που προανέφερες, Σωτήρη. Και ως δασολόγος θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο τελικά χρειάζεται αυτή η αναβάθμιση του πάρκου ή όχι. Μπορώ να μιλήσω ως δασολόγος, μπορώ να μιλήσω ως πολίτης, ως επιστήμονας ή ως φορέας, ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Είναι απαραίτητη η αναβάθμιση στο Πάρκο Γεωργιάδη. Κάποιος ο οποίος ακόμα και θα το διασχίσει χωρίς να το χρησιμοποιεί, βλέπει ότι υπάρχει αναγκαιότητα συντήρησης της βλάστησης και αναβάθμισης στοιχείων του εξοπλισμού, των δαπέδων. Είναι κάτι το οποίο οφείλει να γίνει, αλλά οφείλει να γίνει βέβαια με τον σωστό τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το πάρκο και η βλάστηση σε αυτό. Η δική σας πρόταση ενώ της Επιτροπής συνάδει με την αρχική μελέτη του Δήμου και κατά πόσο ενσωματώθηκαν στην δική σας πρόταση προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση. Η εισήγηση που κάναμε προς το Δήμο κινήθηκε πάνω στους θεματικούς άξονες του διαχειριστικού σχεδίου. Αξιολογήσαμε και ιεραρχήσαμε τις προτάσεις της δημόσιας διαβούλευσης και μετά στη συνέχεια η εισήγησή μας στο Δήμο κινήθηκε πάνω σε βασικές αρχές και θεματικούς άξονες εφαρμογής σε σχέση με το διαχειριστικό σχέδιο. Πολλά πράγματα ακουμπάν την τωρινή μελέτη και το σχέδιο για την αναβάθμιση του Πάρκου Γεωργιάδη.
επίκειται να γίνει σύντομα από όσο γνωρίζω, αλλά έχουν να κάνουν και με στοιχεία μεγαλύτερα σε χρονική διάρκεια και σε έκταση του διαχειριστικού, όπως είναι για παράδειγμα δράσεις και ενέργειες οι οποίες εκφεύγουν του χρονικού περιθωρίου του σύντομου που θα γίνει μελέτη στα επόμενα 1 με 2 χρόνια και έχουν να κάνουν με το δεκαετές πλάνο του διαχειριστικού σχεδίου, όπως είναι με την εγκατάσταση της παιδικής χαράς, κάποιες εθελοντικές δράσεις, η αναγκαιότητα κάποιων άλλων πραγμάτων που οφείλουν να γίνουν στο πάρκο για τα επόμενα 10 χρόνια. Επειδή έχει γίνει πολλής λόγος για τα δέντρα, θεωρείτε ότι υπάρχουν περιπτώσεις στο πάρκο Γεωργιάδη που συνιστάται η εκρίζωση δέντρων και κατά πόσο μπορούν τα ψηλά δέντρα να συμβαδίσουν με την χαμηλή φύτευση που προβλέπεται στην μελέτη? Για τα ποια δέντρα οφείλουν να απομακρυνθούν είναι αυτά που με σαφήνεια τέθηκε ότι θα είναι αυτά τα οποία είναι άρρωστα ή ξερά και θα δημιουργούν πρόβλημα για την δημόσια ασφάλεια. Αυτό μόνο η Δασική Υπηρεσία θα το πει. Είναι υπεύθυνη η διαχείριση της βλάστησης στα πάρκα και στα άλση. Οπότε μόνο με τη δική της έγκριση επέμβασης θα απομακρυνθούν άτομα εντός του πάρκου αν οφείλει να γίνει αυτό. Στην περίπτωση των δέντρων αξιώσαμε στην εισήγηση ότι δεν θα γίνει κανένα επικόρυφο κλάδεμα, κανένα κορμοκλάδεμα, δεν θα μειωθεί δηλαδή το ύψος των δέντρων, ούτε κλαδεύσεις αραίωσης καλοπιστικές, θα απομακρυνθούν για τον ίδιο λόγο κλαδιά τα οποία είναι ξερά ή επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια. Μάλιστα ζητήσαμε από το Δήμο να ζητήσει τη συνεπίβλεψη της δασικής υπηρεσίας, κάτι το οποίο δεν οφείλουμε να κάνει, νομίζω ότι διασφαλίζει, όπως είπαμε, και την ακεραιότητα των χρηστών και διερχόμενων από το πάρκο, αλλά και την καλή κατάσταση, υγεία και μορφολογία της βλάστησης εντός του πάρκου σήμερα, η οποία είναι δασογενής, είναι υψηλή βλάστηση δέντρων με πλούσια κόμη και έτσι οφείλει να παραμείνει. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Κλείνοντας, Σωτήρη, να πω ότι εν λόγω πρόταση θα περάσει από το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης δουλεύουμε πάντα για το καλύτερο. Εφαρμόσαμε πρώτη στην Ελλάδα το e-cert, ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης όλων των προκυπευτικών που φτάνουν στα καταστήματά μας. Έτσι, μπορείτε να γνωρίσετε προσωπικά τον κάθε παραγωγό, το ίδιο καλά όσο και εμείς. Εδώ ξέρεις κάθε βήμα. Από το χωράφι στο ράφι. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ήρθε η Wind Vision. Καμιά ερώτηση? Ναι. Και αν θέλω σειρές και ταινίες? Έχεις πρόσβαση στην καλύτερη υπηρεσία ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών στον κόσμο και μάλιστα με ανάλυση 4K. Τι εννοείς, έχει Netflix? Yep. Και έχει και ελληνικούς υπότιτλους. Yes, madam. As you can see, there are Greek subtitles. Το Netflix για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης. Στη Win Vision. Ο καλύτερος τρόπος να απολαμβάνεις Netflix είναι με τους 6 πρώτους μήνες δώρο με Win Fiber. Μόνο με τη Win Vision. Στη Eurobank πιστεύουμε πως κάθε καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα είναι και μια ιδέα για τη χώρα. Κάθε σωστά σχεδιασμένο επόμενο βήμα είναι και ένα βήμα για όλους μας. Γι' αυτό στηρίζουμε τους Έλληνες επιχειρηματίες, εγκρίνοντας 7 στα 10 αιτήματα χρηματοδότησης. Γιατί από μια τράπεζα σήμερα, περιμένεις να στηρίζει αυτούς που χτίζουν το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Περιμένεις να δίνει προτεραιότητα σε εσένα. Eurobank. Αυτό είναι το ίντερνετ. Απέραντο. Μαγικό. Χωρίς όρια. Γι' αυτό και ένα παιδί χρειάζεται κάποιον όταν μπαίνει. Για να νιώθει ασφάλεια. Να μάθει να κινείται μέσα σε αυτό. Να ανακαλύπτει και να ζει χιλιάδες πράγματα. Γιατί τελικά το ίντερνετ υπάρχει για να μας πηγαίνει ακόμα πιο μακριά. Η Κοσμοτέ πιστεύει ότι κάθε παιδί πρέπει να μεγαλώνει στον κόσμο του ίντερνετ με ασφάλεια. Γι' αυτό είναι δίπλα στους γονείς με τις νέες λύσεις Κοσμοτέ Family.
Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Το νερό είναι πλέον το πιο σπάνιο αγαθό στον πλανήτη. Μικρές διαμάχες ξεσπούν καθημερινά για τα διαθέσιμα αποθέματα. Αυστηροί κανόνες ρυθμίζουν τη χρήση του. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές επιτρέπουν τη ροή του νερού στα σπίτια, τα εργοστάσια, τα χωράφια, μόνο λίγες ώρες κάθε μέρα. Όταν περάσει ο συγκεκριμένος χρόνος, διακόπτεται αυτόματα η παροχή. Οι άνθρωποι πλέον προμηθεύονται το πόσιμο νερό με το δελτίο. Επιστημονική φαντασία ή πιθανή πραγματικότητα. Εσείς αποφασίζετε. The AI. Το νερό δεν περισσεύει. Φροντίζουμε σήμερα για να έχουμε και αύριο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας μετά από πολυήμερη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο μικρός Νικόλας, ο εξάχρονος που ξέφυγε της προσοχής της μητέρας του και κατανάλωσε αλκοόλ, επέστρεψε υγιής στο σπίτι του. Το αγοράκι είχε υποστεί εγκεφαλικό είδημα και η ραγδαία βελτίωση της υγείας του τα τελευταία 24 ώρα σκορπάει χαμόγελα χαράς και ανακούφισης. Στο σπίτι του επέστρεψε το απόγευμα της Τετάρτης ο εξάχρονος Νικόλας έπειτα από την πολυήμερη ταλαιπωρία που υπέστη όταν ξεφεύγοντας από την προσοχή της μητέρας του κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Ο μικρός παρέμεινε για 10 και πλέον μέρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και εδώ και 3 μέρες βρίσκεται σε θάλαμο της παιδιατρικής κλινικής. Είναι μια ευχάριστη μέρα γιατί αναμένεται να εξελιχθεί το νοσοκομείο εντός ολίγου αφού βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρέμεινε στην παιδιατρική για περαιτέρω υποστήριξη. Έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα και είναι έτοιμο το παιδί να φύγει. Πράγματι το προσωπικό από την πρώτη στιγμή έδωσε μια μάχη για να έχει αίσιο τέλος αυτή η υπόθεση. Η ραγδαία βελτίωση της υγείας του μικρού αγοριού έκανε τους γιατρούς να ανάψουν το πράσινο φως για την έξοδό του από το νοσοκομείο. Όμως η παρακολούθησή του θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Και η υποστήριξη στην οικογένεια, όπως και τώρα δόθηκε και η υποστήριξη στην οικογένεια και από τις άλλες συναφείς υπηρεσίες, κοινωνική υπηρεσία και ενδεχόμενη ψυχολογική στήριξη για να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες, ανάλογα με την αγωγή που έχουν δώσει και οι γιατροί, παρακολούθησε κάποιες μέρες, θα επανέλθει κανονικά. Στην τηλεόραση Κρέτα είχε μιλήσει ο πατέρας του εξάχρονου μία μέρα πριν από την έξοδό του από τη μονάδα της εντατικής θεραπείας, όταν ο μικρός είχε ξυπνήσει και αντιδρούσε φυσιολογικά, ζητώντας επιτακτικά να γυρίσουν στο σπίτι τους. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά είπε ο πατέρας του μικρού αγοριού, ένιωσε να ξαναγεννιέται. Μια χαρά είναι. Κουβεντιάζει, γνωρίζει τα πάντα. Όλα καλά. Όλα καλά. Έχω ξαναγεννηθεί. Γι' αυτό μιλάω τώρα. Αλλιώς δεν θα μιλήσω. Μεγάλη χαρά σου. Χαρά μου. Όσο δεν πάει άλλο. Όσο δεν πάει άλλο. Δεν φαντάζεστε. Δεν φαντάζεστε. Μια χαρά. Στο πρώτο μπαμπά μέσα στην εντατική, πώς... Είπε μπαμπά και μαμά. Την πρώτη κουβέντες όπου άνοιξε τα μάτια του και είπε. Ο ίδιος ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για τον αγώνα που έδωσαν για το παιδί του και ευχήθηκε να μην συμβεί ποτέ κάτι ανάλογο σε άλλο παιδί. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Το στο λέω και μέσα. Και κάθε βράδυ που φεύγω, το σε λέω σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός να σας έχει καλά. Αυτό. Μια κακή στιγμή θα είναι σαν μακρινό όνειρο. Αυτά μπορεί να τύχει στον καθένα. Και μακάρι να μην τύχει που... σε άλλο παιδί ποτέ. Μακάρι. Μακάρι. Έτσι. Μακάρι. Δεν το θέλει κανείς. Σαφείς πολιτικές διαστάσεις έχει η παραίτηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Νίκου Σακελαρίου με αφορμή την αδιανόητη, όπως τη χαρακτήρισε, παραβίαση του απορρίτου του Ανώτατου Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τις διασκέψεις για τον νόμο Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό. Ο κύριος Σακελαρίου έκανε λόγο για κέριο πλήγμα στη δικαιοσύνη που δεν του επιτρέπει να ασκεί τα δικαστικά του καθήκοντα με νυφαλιότητα.
φανερά συγκινημένος ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαος Ακελαρίου σε έκτακτη συνέντευξη τύπου υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις διαρροές της απόφασης για το ασφαλιστικό. Σε δηλώσεις που έκανε προς τους δημοσιογράφους, τους οποίους κάλεσε εκτάκτως στο γραφείο του, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, λέγοντας ότι πριν από λίγο υπέβαλε την παραίτησή του στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η αδιανόητη, όσο και απαράδεκτη αυτή παραβίαση του δικαστικού απορρίτου, την οποία αντικειμενικά αδυνατώ να ελέγξω, επέφερε κέριο πλήγμα στην αξιοπιστία και το κύρος του θεσμού του Συμβουλίου της Επικρατείας και δεν μου επιτρέπει πλέον να εξακολουθήσω να ασκώ τα δικαστικά μου καθήκοντα με την δέουσα ηρεμία και νυφαλιότητα. Επικαλέστηκε την πρόσφατη διαρροή πληροφοριών από τη διάσκεψη που αφορούσε την εκδίκαση συνταγματικότητας των περικοπών στις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου, λέγοντας ότι δεν μπορεί να διαφυλάξει το απόρριτο των διαδικασιών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχοντας αφιερώσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου στο θεσμό του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ένα θεσμό τον οποίο αγαπώ και θα συνεχίσω να αγαπώ μέχρι το τέλος της ζωής μου. Ήδη από την εποχή του πρώτου μνημονίου, ορισμένοι συνάδελφοί μου, μεταξύ των οποίων και εγώ, είχαμε με τις μειοψηφίες μας επισημάνει τη μη συμβατότητα των ρυθμίσεων του Μνημονίου με το Σύνταγμα. Και είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει, χωρίς δυστυχώς να εισακουστούμε, για την επερχόμενη πλήρη επικυριαρχία του οικονομικού επί του θεσμικού, που επηρέασε κέρια το σύνολο σχεδόν της κρατικής δράσεως και σηματοδότησε την συνακόλουθη υποχώρηση του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους. Τα ξημερώματα του Σαββάτου έγινε γνωστό από διαρροή ότι το ΣΤΕ έκρινε συνταγματικές τις περικοπές συντάξεις, προκαλώντας συνέχεια αντιδράσεις από τους συνταξιούχους. Σήμερα ο κύριος Ακελαρίου, κάνοντας λόγο για αδιανόητη παραβίαση του δικαστικού απορρίτου, το οποίο όπως είπε δεν μπορεί να ελέγξει και επιφέρει πλήγμα στο ΣΤΕ, υπέβαλε την παραίτησή του. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη μεταστέγαση του Ειρηνοδικίου Ηρακλείου. Στόχος είναι να ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα η σταδιακή του λειτουργία στο νέο κτίριο. Την ίδια ώρα, στο ψυγείο παραμένει ο φάκελος κατασκευής νέου δικαστικού μεγάρου και η τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι πως το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Την επόμενη εβδομάδα θα λειτουργήσει στο νέο του χώρο το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου έπειτα από μια καθυστέρηση περίπου 5 μηνών. Ήδη από τις προηγούμενες μέρες οι γραμματείς του Ειρηνοδικείου είχαν ξεκινήσει να συσκευάζουν τον τεράστιο αριθμό των υποθέσεων που εκκρεμούν για να εκδικαστούν. Στόχος είναι από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει σταδιακά η λειτουργία του Ειρηνοδικείου στο νέο χώρο που βρίσκεται στην Οδό Σμύρνης. Η έδρα, ήδη υπάρχει μία έδρα στον πρώτο όροφο του καινούριου κτηρίου. Η έδρα αυτή θα αρχίσει να μεταφέρεται από Δευτέρα, γιατί το πτεσματοδικείο θα λειτουργήσει την Παρασκευή εδώ, επειδή έχουν κάνει τις επιδόσεις εδώ πέρα, για αυτό το κτίριο και τα άλλα εν καιρό. Παρακαλούμε και τους πολίτες να δείξουν μία κατανόηση και τους πολίτες και τους, γενικά τους συναλλασσόμενους και τους δικηγόρους, γιατί το να κάνεις μία μετακόμιση μιας υπηρεσίας είναι πολύ μεγάλος άθλος. Εδώ μιας οικίας κάνεις και χάνεις πράγματα. Αν και ο αρχικός προγραμματισμός ήταν η μετακόμιση να γίνει στις αρχές του 2018, τελικά χρειάστηκαν 5 μήνες για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τόσο για την ενοικίαση όσο και για να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις στο νέο κτίριο. Βέβαια, οι συνθήκες ήταν άθλιες, το γνωρίζουν όσοι το έχουν επισκεφθεί τα τελευταία χρόνια και είχε καταστεί πλέον και επικίνδυνο για τους πολίτες. Είναι παρήγορο το γεγονός ότι μεταστεγάζεται τώρα και πάει σε ένα σύγχρονο κτίριο και με πολύ περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά τη χωρητικότητα. Κάτι αντίστοιχο αναμένουμε βέβαια να συμβεί και για το κυρίως κτίριο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Η πληροφόρησή μου είναι ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο η διαδικασία της ανακαίνησης εντός εισαγωγικών αυτής των επιδιορθώσεων που έχουν ήδη εγκριθεί να γίνουν, οι οποίες θεωρώ ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν και αυτές δρομολογηθεί, νομίζω ότι θα εκτελεστούν δηλαδή. Πλέον αυτό που αναμένει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου είναι να προωθηθούν σύντομα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου.
σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, μετά την τελευταία ενημέρωση που δόθηκε, είναι ότι η κατασκευή θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών. Υπάρχει μια κίνηση από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης να αφαιρεθεί το έργο της κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου από τις κτηριακές υποδομές και να ενταχθεί στα αναπτυξιακά προγράμματα, μάλλον στις δημόσιες επενδύσεις του Υπουργείου Υποδομών. Έχουμε κάποιες υποσχέσεις από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη. Υπάρχει μια διαδικασία ήδη η οποία έχει ξεκινήσει για να γίνει αυτό το πράγμα. Αναμένουμε. Η αποχή των υπαλλήλων του μηχανολογικού στο Ηράκλειο έχει προκαλέσει θυελλώδεις αντιδράσεις στις τάξεις των εκπαιδευτών οδήγησης. Η διαδικασία των εξετάσεων έχει σταματήσει και η Περιφέρεια αναζητάει τη λύση στο γόρδιο δέσμο. Εξετάσεις διπλώματος οδήγησης εντός του ωραρίου των εργαζομένων του μηχανολογικού και όποιος εξεταστής συνεχίσει να απέχει θα έχει κυρώσεις και θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό. Αυτό διεμήνησε η Περιφέρεια Κρήτης έπειτα από το αίτημα των εκπαιδευτών οδήγησης του νομού Ηρακλείου να δοθεί λύση στο θέμα των εξετάσεων που έχουν σταματήσει από τις 2 Μαΐου λόγω της αποχής των εξεταστών που σύμφωνα με απόφαση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών Ελλάδος συνεχίζεται μέχρι τις 22 Μαΐου. Ο κλάδος πλέον πρέπει να σταματήσει να είναι εγκλωβισμένος και εχμάλωτος των όλων καταστάσεων. Είχαμε συνάντηση με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος πραγματικά ήταν στη μεριά μας, κατάλαβε το πρόβλημα του πολίτη, που έχουμε εγκλωβιστεί και όλοι αυτοί εδώ και πάρα πολύ καιρό για να αποκτήσουν το δίπλωμά τους. Ζητήσαμε εξετάσεις εδώ και τώρα. Θα πρέπει να γίνει μια σχετική τροποποίηση της απόφασης που έχει πάρθει πριν μερικές μέρες, έτσι ώστε να ξεκινήσει το έργο των εξετάσεων. Προφανώς θα είναι εντός ωραρίου, όπως προβλέπει και η νομοθεσία, έως ότου ψηφιστεί αυτό το σχέδιο νόμου, το οποίο περιμένουμε να δούμε και τι εξέλιξη θα έχει. Μας είπαν ότι θα τροποποιηθεί άμεσα η απόφαση σήμερα, οι εξετάσεις θα μπουν εντός ωραρίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μεταφορών, να υπάρχει δηλαδή αυτή η συνεννόηση που χρειάζεται, για να μπορούσαμε από αύριο, ίσως από αύριο, να ξεκινήσουμε άμεσα. Γεγονός είναι ότι ερχόμαστε από μια περίοδο που έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή δεν δίναμε ανθρώα εξετάσεις όσους θέλαμε. Υπήρχε περιορισμός γύρω στο 1,5 άτομο τη βδομάδα. Αυτό ήταν για το τελευταίο ένα χρόνο. Άρα με το να σταματήσουμε εντελώς τις εξετάσεις το πρόβλημα διωγγώθηκε με αποτέλεσμα τώρα να περιμένουν ανασχολή γύρω στα 10 με 15 άτομα. Έως τις 30 Απριλίου είχε δοθεί προθεσμία οι εξετάσεις να διενεργούνται εκτός του ωραρίου λειτουργίας του μηχανολογικού. Έκτοτε οι εξεταστές αποφάσισαν να απέχουν με αίτημα οι εξετάσεις να συνεχίσουν να γίνονται εκτός του ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς όπως υπογραμμίζουν διαφορετικά θα υπολειτουργεί λόγω της υποστελέχωσής της. Επιπροσθέτως, ζητούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν αποζημίωση για το εν λόγω καθήκον. Οι εξεταστές απέχουν γιατί το αίτημά τους είναι πάρα πολύ δίκαιο και σωστό και δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αντιθέτως, το στηρίζουμε. Απέχουν λόγω του ότι ουσιαστικά δεν θα καταβάλλεται η αποζημίωση που πέρανε μέχρι τώρα και τους αναγκάζουν ουσιαστικά να κάνουν και εξετάσεις εκτός ωραρίου βάσει τελευταίας απόφασης. Κάτι που είναι δίκαιο, το καταλαβαίνουμε. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί και τον πολίτη ο οποίος πρέπει να εξυπηρεθεί, όπως επίσης και εμάς, που είμαστε ουσιαστικά εχμάλωτοι, ξαναλέω, του όλου συστήματος. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, θέλουμε να δουλέψουμε και δεν μπορούμε. Άμεσα εξαρτημένοι λοιπόν από αυτό. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Χωρίς εξετάσεις δεν μπορούμε να πληρωθούμε και τη δουλειά που έχουμε παράσει ουσιαστικά. Το ντοκιμαντέρ «Καλώς ήλθατε, Συμπεθέρη» που έχει ως θέμα τον Ανογιανό γάμο κέρδισε τις εντυπώσεις στο Θέατρο Τέχνης του Λονδίνου και απέσπασε το πρώτο βραβείο. Το ντοκιμαντέρ της Μαρίας Γιαχνάκη αναφέρεται στην παράδοση της Κρήτης και στα έθιμα των Ανογίων. Ανακοίνωσε πρόσκληση. Το Σάββατο 7 Ιουλίου παντρεύεται ο Γρανιός, του Νικόλα ο γιος, με την Αγγέλα Σκουλά, του Μιχάλη και της Μαράδας την κόρη. Καλούνται όλοι οι Χωριανοί να παλευρεθούν. Το βραβείο Special Mention for Documentary Auditions Award έλαβε το ντοκιμαντέρ με θέμα τον Ανογιανό γάμο σε σενάριο και σκηνοθεσία Μαρίας Γιαχνάκη. Καλωσορίζεται Συμπεθέρη στην λαμπερή απονομή του 11ου London Greek Film Festival, το οποίο διεξήχθη στο Θέατρο Τέχνης στο Λονδίνο. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες στα Ανόγια, ενώ το ντοκιμαντέρ απέσπασε τις καλύτερες κριτικές, οι οποίες το έφεραν στον τελικό του διαγωνισμού αντιμέτωπο με παραγωγές από όλον τον κόσμο. Το συγκεκριμένο βραβείο με γέμισε χαρά γιατί καταρχήν το αφιέρωσα στους κριτικούς και στην γενέτειρά μου, διότι θεωρώ ότι είναι ένας λαός πολύ περήφανος.
ένας λαός που, όπως είπα και στο φεστιβάλ, όταν μίλησα, ξέρει να γλεντά τον πόνο και τις χαρές του. Ξέρει και μέσα από την οικονομική κρίση να επιβιώνει. Και αυτό που αγαπάω πολύ στους κριτικούς είναι ότι μπορούν και μεταλαμβαδεύουν οι παλαιότεροι στους νεότερους όλα αυτά τα ήθη και τα έθιμα. Η επόμενη του στάση είναι η Αμερική, το Hollywood Short Film Festival. Αμέσως μετά η Ιαπωνία και αμέσως μετά οι Κάνες. Έχουμε ήδη προκριθεί για αυτά τα διεθνή φεστιβάλ. Το ντοκιμαντέρ «Καλωσορίσατε Συμπεθέρη» αναφέρεται στην παράδοση από το νησί της Κρήτης στα ήθη και τα έθιμα του ηρωικού χωριού των Ανογείων, ενώ κάνει μία αναδρομή στο παρελθόν, αποδεικνύοντας ότι οι κριτικοί από το χθες μέχρι το σήμερα κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις του τόπου. Λοιπόν, αυτό το λογογραφικό κομμάτι, αυτό το παραδοσιακό γάμο, αυτή την αγάπη που έχουν οι κριτικοί προς την παράδοσή τους, αυτό το δώσιμο, δηλαδή το να κάνουν ένα γεγονό, να συμπράττουν όλοι μαζί και να βοηθούν όλοι μαζί σε ένα γάμο για να γίνει στην πλατεία του χωριού, να κουραστούν όλοι μαζί, αλλά στο τέλος να χορέψουν και να διασκεδάσουν όλοι μαζί και να χαρούμε τη χαρά του ζευγαριού, για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ήθελα να το δείξω. Ήταν ένα αυθεντικό γύρισμα, ένα αληθινό γύρισμα. Δεν κάναμε εκτόσεις ούτε στην παρουσία των ανθρώπων, ούτε στα αντικείμενα, στις καρέκλες κλπ. Ας πούμε, ένας σκηνοθέτης θα μπορούσε να πει να βγάλουμε την πλαστική καρέκλα και να βάλουμε μια ξύλινη. Όχι. Εμείς θέλαμε να δείξουμε ότι αυτός ο γάμος, ο οποίος γινόταν 3 χρόνια στην Κρήτη, με τα γαϊδούρια στα βουνά, με τους συγχωριανούς που έκοβαν τα ξύλα για να τα φέρουν στο ζευγάρι να ξεχειμονιάσουν, με τα καλάθια που τους πήγαιναν τα όσπρια και τα κανίσια τα λεγόμενα για να βοηθήσουν το ζευγάρι ως δώρο για το γάμο κλπ. Σήμερα συνεχίζουν να γίνονται απλά στο μοτίβο το σημερινό, το εξυγχρονισμένο μοτίβο. Στο εξωτερικό δελτίο, με ακύρωση της Συνόδου Κορυφής απειλεί η Βόρεια Κορέα την Ουάσιγκτον αν επιδιώξει να εξαναγκάσει την Πιονγκιάνγκ να αποκηρύξει μονομερώς το πυρηνικό οπλοστάσιό της. Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος συνεχίζει τις προετοιμασίες με την προσδοκία ότι η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Καμία πληροφορία από την Βόρεια Κορέα σχετικά με την απειλή της Πιονγκιάνγκ να ματαιώσει τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκούν, που έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιουνίου, δεν έχει φτάσει στους κύκλους του State Department, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Heather Nauert. Η Πιονγκιάνγκ νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι αναστέλει τις συνομιλίες με την Νότια Κορέα, επικαλούμενη τις στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Νότια Κορέα στην περιοχή. Δεν έχουμε ακούσει κάτι από την κυβέρνηση ή την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας που να δείχνει ότι δεν θα συνεχίσουμε τις στρατιωτικές ασκήσεις ή δεν θα συνεχίσουμε τις ετοιμασίες της συνάντησης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Κιμ Γιονγκούν τον επόμενο μήνα. Αν η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου συνεχίσει να μας πρόχνει στον τοίχο και να απαιτεί μονομερώς να εγκαταλείψουμε το πυρηνικό μας οπλοστάσιο, θα πρέπει να επανεξετάσουμε εάν θα συμμετάσχουμε στην επικείμενη σύνοδο κορυφής, διεμήνυσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Ενοποίησης της Σεούλ χαρακτήρισε την απόφαση της Πιονγκιάνγκ να αναστείλει προγραμματισμένη διακορεατική σύνοδο σε επίπεδο υπουργών λυπηρή. Και σημείωσε ότι δεν συνάδει με την ιστορική διακήρυξη που υπέγραψαν οι ηγέτες της Βόρειας και της Νότιας Κορέας στα τέλη του Απριλίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Εργοτέλης ιτήθηκε με σκορ 2-1 στην Καρδίτσα από την τοπική αναγέννηση και παρέμεινε κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού της Football League. Πολλές ευνοούν ποιον. Δεν είναι εκτεθειμένος και κάνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μια ευκαιρία για την αναγέννηση στην άδεια εστία με το κεφάλι. Το γκολ θα πετύχει ο Σουντουρά. Ο μέσος από το Μάλι ανοίγει το σκορ στο 7ο λεπτό. Γύρισμα βρήκε τον Σουντουρά στην κατάλληλη θέση. Άλλη μια φορά η μπάλα διαγράφει μια περίεργη πορεία. Δεν την αφήνει να φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Με την προσπάθειά του εκεί.
Ο Καρίκη, ο πλάγιος αμυντικός που ήρθε να δώσει μια εξαιρετική assist. Ο Σουλτουρά δεν είχε πολύ δύσκολο έργο να σκοράρει. Έχει το κορμί, τον μπόι για να νικήσει στον αέρα. Άλλο ένα λάθος και μεγάλη ευκαιρία για την Καρδίτσα. Ο Πλαβούκος απέναντι για το 2-0 θα τα καταφέρει. Σημαντικό πλεονέκτημα από πολύ νωρίς το 18. Ο Παναγιώτης Πλαβούκος σκοράρει για τέταρτη φορά φέτος εδώ. Το δεύτερο γκολ από τον Πλαβούκο, ο οποίος επωφελήθηκε από το λάθος στη μεσαία γραμμή. Δεν θα πω καμιά μεγάλη είδηση, αλλά ο Εργοτόλης έχει δεχτεί αρκετά τέτοια γκολ από passing game έξω από την περιοχή φέτος. Η ομάδα της Καρδίτσας που ήδη προηγείται 2-0 έχει από αυτό το στημένο την ευκαιρία να απειλήσει για ένα τρίτο γκολ. Σταματάκης ψηλά. Γιατρούδης, ωραία κίνηση. Κινήθηκε εκεί όπου βρήκε τον Τζέλιο. Καραμπόλες, ευκαιρία για το 2-1, τα καταφέρνει εξ επαφής. Ο Εργοτέλης ξαναμπαίνει στη διεκδίκηση του μάτσα από τις καραμπόλες που ευνόησαν εκεί τον Ηλία Τζέλιο. Εδώ ο νεαρός μέσος, ο οποίος σκοράρει για πρώτη φορά φέτος. Μειώνει σε 2-1 στο 53. Η ομάδα του Τάκη Γκόνια ξαναμπαίνει στη διεκδίκηση του μάτσα. Άλλη μια φορά. Πρώτη φάση του Τσέλιου, κακή αντίδραση των αμυντικών. Του προσφέρουν ουσιαστικά. Η ανεμική απομάκρυνση εκεί, ο Καρίκη μπερδεύτηκε. Μπούζας με χώρο, θα δοκιμάσει σουτ. Είναι καλό, ο Γκέκα σε ετοιμότητα. Η πιο σημαντική ευκαιρία για το 2-2, το μακρινό σουτ. Από τον Βασίλη Μπούζα. Λίγο άλλο πρόσαλο παιχνίδι και ο Ιατρούδης που κερδίζει μια ωραία καραμπόλα και μαζί το φάουλ αλλά και την κάρτα. Ο Βατουσιάδης είναι ο παίχτης ο οποίος υπέπεσε στο φάουλ. Η αλήθεια είναι πως στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε πάρα πολλές διακόπες. Με 10 λοιπόν η αναγέννηση για τα υπολοιπόμενα λεπτά. Λοιπόν, έχουμε εδώ το coach της αναγέννησης. Το Γιώργο Φασάκα, βέβαια εδώ δίπλα υπάρχει και μια ένταση, φεύγει με ανθρώπους από τον πάγκο του Εργοτέλη. Ο Γιώργος Βαζάκας μας έδωσε αυτό που λένε ζωντανό ρεπορτάζ, άφησε τη δήλωση και πήγε για τις υποχρεώσεις του γρήγορα στον μια σύντομη δήλωση. Λοιπόν, δύο λόγια για αυτή τη νίκη. Ακούστε, αυτή η νίκη είναι νίκη σωτηρίας. Οι παίχτες έδειξαν καρδιά, ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Το μάτς μπορούσε να έχει τελειώσει από το πρώτο, με περισσότερα γκολ. Από εκεί πέρα από ένα λάθος στο δεύτερο μπήκαν στο παιχνίδι ο Εργοτέλης. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Στα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής, αναγέννηση Καρδίτσας Εργοτέλης, είδαμε και τις φάσεις από το παιχνίδι 2-1. Σπάρτη Άρης 0-3, Τρίκαλα. ΑΟΧ Κισαμικός 2-1, Απόλλων Πόντου με τον Απόλλωνα Λάρισας 1-0, Εγινιακός Καλυθέα 2-0, Πανεγιάλιος Καραϊσκάκης 0-0, Πανσεραϊκός Παναχαϊκή 1-1, Άνευ Αγώνα κέρδισαν τα παιχνίδια Δόξα Δράμας και Όφη που είχαν να αντιμετωπίσουν την Βέρεια και τον Αχαρναϊκό. Στην βαθμολογία της Football League, Όφη και Άρης οδηγούν την κούρσα. Θα ανέβουν στην Super League, απομένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο την τελευταία αγωνιστική πιθανότατα για το ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Εργοτέλης στους 40 βαθμούς, ισοβαθμή με την Σπάρτη, την αναγέννηση Καρδίτσας και τον Εγινιακό. Επίσημη πρόταση στον ερασιτέχνη Όφη για την ανάληψη των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου κατέθεσε ο Νίκη Παπαβασιλείου. Η απόφαση θα ληφθεί μετά τη συνάντηση που θα έχει η διοίκηση του ερασιτέχνη με την ΠΑΕ Όφη για το θέμα. Τη διαχείριση των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου του Όφη ζήτησε ο Νίκη Παπαβασιλείου με πρόταση που κατέθεσε στη διοίκηση του ερασιτέχνη Όφη. Ο παλέμαχος Άσος και πρώην προπονητής του Όφη έχει κάνει το τελευταίο διάστημα αρκετές συζητήσεις με τους παράγοντες του Όφη
και τη Δευτέρα παραβρέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη, το οποίο και ανέλησε το πλάνο του σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Ακαδημίων Ποδοσφαίρου. Η πρόταση του Νίκη Παπαβασιλείου αφορά στη χρήση του τετάρτου γηπέδου στο Παρθενογιάννιο, για το οποίο γίνονται ενέργειες να τοποθετηθεί πλαστικός τάπητας, στη χρήση του τρίτου γηπέδου στο Βαλδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, αλλά και του γηπέδου του Εραστέχνη Όφη στην Αμουδάρα, για το οποίο υπάρχει πλάνο αξιοποίησης. Για την ώρα δεν υπάρχει ακόμη καμία συμφωνία για το θέμα αυτό, ούτε έχει ληφθεί απόφαση. Από τον Εραστέχνη έγινε γνωστό στον Νίκη Παπαβασιλείου ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί θα πρέπει να είναι σύμφωνη και η ΠΑΕ Όφη, καθώς στη νέα εποχή των υποδομών θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία Εραστέχνη και ΠΑΕ Όφη. Για το σκοπό αυτό θα γίνει άμεσα συνάντηση μεταξύ των δύο διοικήσεων αλλά και του Νίκη Παπαβασιλείου, προκειμένου να γίνει συζήτηση για το θέμα των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου. Ο Νίκη Παπαβασιλείου συναντήθηκε και με τον προπονητή του Όφη, Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει ζητήσει εδώ και πολύ καιρό από τη διοίκηση την αναδιοργάνωση των τμήματων υποδομής. Ο Νίκη είναι ένας άνθρωπος που έχει παίξει μπάλα στην ομάδα. Αυτό θα το αποφασίσει η διοίκηση. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη βάση και κυρίως πρέπει να δοθεί βάση στον τρόπο δουλειάς, στη φιλοσοφία που πρέπει να ακολουθηθεί στα τμήματα υποδομής και να είναι η ίδια φιλοσοφία και που έχει η πρώτη ομάδα με τα τμήματα υποδομής. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία για να υπάρχει μέλλον. Τώρα το ποιος θα είναι δεν το ξέρω εγώ, αυτό το αποφασίζουν άλλοι. Εάν είμαι εγώ εδώ, το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να έχω μια πολύ καλή συνεργασία σαν προπονητής με τα τμήματα υποδομής για τον τρόπο δουλειάς που πρέπει να έχουν όλοι αυτοί. Στο μεταξύ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Όφη στη συνεδρίαση της Τρίτης αποφάσισε να ξεκινήσει άμεσα η προπόληση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα περίοδο, προκειμένου η ομάδα να εισπράξει έσοδα που θα έχει μεγάλη ανάγκη αυτή την εποχή. Ήδη έχει γίνει μια σχετική προεργασία πάνω σε αυτό και τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν οι τιμές που θα προσφέρουν σημαντική έκπτωση στους φίλους της ομάδας που θα σπεύσουν να προμηθευτούν εισιτήρια διαρκείας μέχρι τις 10 Ιουνίου για τη νέα αγωνιστική περίοδο που θα βρει τον Όφη στη Super League. Το Δειλινό μετά από 10 χρόνια πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ της ΕΚΑΣΚ και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οι συντελεστές της σπουδαίας επιτυχίας της ομάδας του Ηρακλείου μίλησαν στην τηλεόραση Κρέτα τόσο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος όσο και για την επόμενη ημέρα που θα βρει το Δειλινό στην τρίτη εθνική. Το Δειλινό, αν και δεν μπήκε με τον τίτλο του φαβορί στο Παγκρίτιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ της ΕΚΑΣΚ, κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο μετά από 10 χρόνια και να πανηγυρίζει την άνοδό του στην τρίτη εθνική. Η ομάδα του Γιώργου Γωνιωτάκη, αν και έχανε με 2-1 στη σειρά των τελικών με τον Εργοτέλη, έκανε την ανατροπή και με 2 νίκες στους 2 τελευταίους τελικούς στέφθηκε πρωταθλήτρια Κρήτη.
Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.